Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον εξελίχθηκε στην Καλαμάτα η τακτική εκλογοαπολογιστική συνέλευση του Συλλόγου Εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Μεσσηνίας. Το νέο σύστημα πρόσληψης που περιέγραφε ουσιαστικά προσόντα για το πώς μπορεί κάποιος να δουλέψει. Στις συγκεκριμένες λοιπόν κινητοποιήσεις, ο Υπουργός με μεγάλο κινησμό μας είχε πει ότι κοιτάξτε να δείτε, δεν σημαίνει κάτι. Δεν σημαίνει κάτι το πτυχίο το οποίο έχετε. Δεν σημαίνει ότι μπορείτε να διδάξετε. Αφορά μόνο τους αναπληρωτές αυτό? Όχι. Αφορά τους πάντες. Γι' αυτό λοιπόν ως παρεμβάσεις και στις σπυρώσεις θεωρούμε ότι η υπεράσπιση του πτυχίου είναι ένα κεντρικό ζήτημα και ότι πίσω από αυτό δεν μπορούμε να πάμε. Δεν θα μπούμε στη διαδικασία να περιγράφει ο καθένας τον εαυτό του, να σπάσουμε εγώ με τον διπλανό μου και να λέω ποιος έχει τα περισσότερα προσόντα, εγώ εσύ. Τα προβλήματα στον χώρο και στη σχέση εργασίας των εκπαιδευτικών παραμένουν πολλά. Τίποτε τα κυρίαρχα αιτήματα που μας απασχολούν είναι οι άμεσοι διορισμοί των εκπαιδευτικών για την κάλυψη όλων των αναγκαίων κενών για να καλυφθούν όλα τα αναγκαία κενά στην εκπαίδευση και από 1η Σεπτέμβρη να υπάρχουν εκπαιδευτικοί κανονικά στις θέσεις τους. Το δεύτερο κυρίαρχο αίτημα που μας απασχολεί είναι να γίνει άμεσα το 14χρονο δημόσιο δωρεάν σχολείο με δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή, που να φοιτούν στην προσχολική αγωγή παιδιά ηλικίας 4 έως 6 ετών και αυτό να εφαρμοστεί άμεσα από τώρα δηλαδή σε όλα τα νηπιαγωγεία, διότι υπάρχουν οι κατάλληλες θηριακές υποδομές και δύναται τα νηπιαγωγεία που υφίστανται να υποδεχθούν τα παιδιά 4, όλα τα παιδιά ηλικίας 4 έως 6 ετών και να φοιτήσουν. Επίσης, στήριξη της ειδικής αγωγής, προσλήψεις, διορισμούς εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής τόσο στην προσχολική αγωγή, στα νηπιαγωγεία δηλαδή, όσο και στα δημοτικά σχολεία, για την κάλυψη όλων των αναγκών, για να αγκαλιάσουμε όλα τα παιδιά σε όλες τις σχολικές μονάδες που χρήζουν ειδικής αγωγής. Είναι ένας ευαίσθητος τομέας, ο οποίος δεν χρειάζεται σε καμία περίπτωση πειραματισμούς. Στηρίζουμε τα πτυχία μας και τα δικαιώματα τα οποία πηγάζουν από αυτά. Οι διορισμοί, να σταματήσει η προσοντολογία όσον αφορά τους διορισμούς που κάθε άλλο παρά καλό κάνουν στον κλάδο. Ως κριτήρια για τους διορισμούς είναι τα στάνταρ, τα βασικά που λέμε, που είναι το πτυχίο και η ημερομηνία χτίσης πτυχίου. Οτιδήποτε άλλο προσόν που μπορεί να βάλει ο καθένας, είτε μεταπτυχιακά είτε το σεμινάριο, είναι αυτά πράγματα τα οποία μπορεί να γνωριστούν εφόσον διοριστεί ένας συνάδελφος ύστερα, όχι όμως να είναι προαπαιτούμενο για να διοριστεί, διότι καταλαβαίνει ο καθένας που οδηγούμεθα με αυτές τις καταστάσεις.